Ιδιαίτερα ενοχλημένοι και πολύ εξοργισμένοι είναι οι Τούρκοι μετά το ελληνογαλλικό βέτο στην Ευρώπη για την άδεια εισόδου της τουρκικής εταιρείας Baykar στην αμυντική βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο την προμήθεια τουρκικής κατασκευής μη επανδρομένων αεροσκαφών στην Ουκρανία με χρήμα της Ευρώπης. Ελλάδα, Γαλλία και Κύπρος δεν δέχθηκαν να δοθούν χρήματα των Ελλήνων και των Κυπρίων φορολογουμένων σε τουρκική εταιρεία. Το τουρκικό άρθρο μεγάλης τουρκικής ιστοσελίδας αναφέρει ότι ήταν έκπληξη το γεγονός ότι η Γαλλία, η οποία υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να προμηθεύσει όπλα στην Ουκρανία μέχρι τον Μάρτιο, δεν επέτρεψε μια αγορά από χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αφορούσε και την Τουρκία. Οι Τούρκοι ισχυρίζονται ότι με τα δικά τους ντρόουν στοχεύουν δήθεν τρομοκράτες, εννοώντας τους Κούρδους μαχητές και τους αθώους αμάχους σε Συρία και Ιράκ. Τα Μπαϊρακτάρ που παράγονται από τον Μπαϊκάρ προστάτευαν την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας στη Λιβύη, η οποία είναι επίσης αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ από τις δυνάμεις υπέρ του Χαφτάρ. Τα ίδια Μπαϊρακτάρ έγιναν το μεγαλύτερο όπλο στον πόλεμο του Αζερμπαϊτζάν κατά της Αρμενίας, επιτρέποντας έτσι την κατάληψη του Καραμπάχ σε 44 ημέρες. Η Ουκρανία, η οποία αντιστάθηκε στη ρωσική κατοχή, χρησιμοποίησε επίσης πολύ αποτελεσματικά τα Μπαϊρακτάρ κατά της Μόσχας, αναφέρει ο Τούρκος δημοσιογράφος για μακρύ χέρι της Άγκυρας σε αυτές τις περιοχές, το οποίο νίκησε και Αρμένιους, στρατιώτες του Χαφτάρ, ακόμα και τους Ρώσους. Η Γαλλία, ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της Αρμενίας στον πόλεμο με το Αζερμπαϊτζάν, έχει πλέον μπλοκάρει την αγορά του Μπαϊρακτάρ για την Ουκρανία. Στο πλευρό της Γαλλίας τάχθηκαν και η Ελλάδα και η Κύπρος. Διπλωμάτες από την Ελλάδα και την Κύπρο ανέλαβαν δράση όταν έμαθαν ότι η διοίκηση του Κιέβου ετοιμαζόταν για μια μεγάλη αγορά από την Baykar και ότι αυτή η παραγγελία θα χρηματοδοτούνταν με τα χρήματα που θα λάμβαναν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ομοίως η Ελλάδα και η Κύπρος ισχυρίζονται επίσης ότι η Τουρκία υποστηρίζει τη Ρωσία. Τώρα πρέπει να ρωτήσουμε αυτές τις τρεις χώρες. Ποιος ωφελήθηκε από την άσκηση βέτο σε αυτή την πώληση, καταλήγει η τουρκική ιστοσελίδα. Πόνεσε τους Τούρκους το βέτο και κρίμα, πολύ κρίμα που και άλλες χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και φυσικά η Γερμανία δεν έβαλαν βέτο στους Τούρκους παίζοντας τα γνωστά δικά τους ύποπτα παιχνίδια με τον Ερντογάν. Η Τουρκία χρησιμοποιεί την τεχνολογία αυτή για τα μη επανδρομένα αεροσκάφη της για να σκοτώνει αθώο κόσμο, να βομβαρδίζει σε έδαφος άλλων χωρών και να απειλεί την Ελλάδα και στην Ευρώπη συζητούσαν το αν θα δεχθούν την τουρκική αμυντική βιομηχανία. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.